Μέσα στις επόμενες ημέρες, με την πληρωμή και των τελευταίων δικαιούχων της πρώτης αρρωγής για το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό το μεγαλύτερο πρόγραμμα άμεσης στήριξης για πληγήσεις περιοχές με τη διάθεση 60 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν διατεθεί 60 περίπου εκατομμύρια σε 6.300 αφημείς, 6.300 δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οποίοι θα αξιολογηθούν μέσα από τη διαδικασία διασταυρώσεων και ελέγχων και θα προχωρήσουν την επόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα να έχουμε την πιο μεγάλη σε όρους χρηματοδότησης και ιδιοχέτευσης πόρων άμεση στήριξη σε μια περιοχή, σε μια στοχευμένη περιοχή που έχει δοθεί μετά από μια φυσική καταστροφή, υπογραμμίζοντας έτσι και την κατεύθυνση που έχουμε από τον Πρωθυπουργό, όπου ήταν από την πρώτη στιγμή να δώσουμε τα χρήματα γρήγορα και δίκαια όμως, δηλαδή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο της συνάντησης του Υπουργικού Κλιμακίου που βρίσκεται από το πρωί στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε και τη νέα ενίσχυση των πληγέντων Δήμων. Σήμερα, μετά από αίτημα που είχαν υποβάλει οι Δήμοι και η εισήγηση του κ. Τριαντόπουλου, το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε μια νέα κατανομή ύψους 1.150.000 ευρώ για τους 3 Δήμους του νομού Ηρακλείου, σαν ένδειξη ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά. Με 1 εκατομμύριο ευρώ για το Δήμο Μινώα, 100.000 ευρώ για το Δήμο Χερσονήσου και 50.000 ευρώ για το Δήμο Αρχανών Αστερουσιών. Για πρώτη φορά μάλιστα φαίνεται φως και για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του 2020, καθώς μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές. Εμείς ζητήσαμε να κατατεθούν τα ποσά τα οποία πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι που υπέστησαν ζημίες, Χερσόνησο και Μάλια, όλη η περιοχή αυτή, και να μπορούν μέχρι 15 του Μάη να μπουν στους λογαριασμούς. Το Υπουργικό Κλιμάκιο είχε από το πρωί συναντήσεις στη ΔΟ Ηρακλείου με θέμα την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απαλλαγή των σεισμοπλήκτων από τον Έμφυα, όσο και την ενίσχυση των κλιμακίων μηχανικών που θα ελέγξουν τους φακέλους οι οποίοι αναμένεται να κατατεθούν για ανοικοδόμηση κατοικιών και επιχειρήσεων. Με τη ροή ωστόσο κατάθεσης φακέλων να παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Νομίζω 189 φάκελοι, από τους οποίους 91 έχουν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και οι υπόλοιποι είναι σε μια φάση αξιολόγηση. Είμαστε δηλαδή κοντά στο 50% των υποβληθέντων ως προς την προώθηση της διαδικασίας. Ωστόσο, όπως λέτε και εσείς, υπάρχει μεγάλο κομμάτι που πρέπει να διανυθεί, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.